ξεκίνησαν πριν 12 χρόνια, που αποφάσισα να κάνω παιδί, ήμουνα 30 χρονών και είπα να κάνω ένα προγεννητικό έλεγχο για να δούμε αν όλα είναι καλά για να ξεκινήσω τη διαδικασία. Είχα πάει στο Έλενα και εκεί ξαφνικά, ενώ είχα συμπτώματα, πονάγανε πάρα πολύ οι σαλπιγγές μου και όταν αδιαθετούσα είχα πολλά προβλήματα, μου είχαν πει ότι έχω πολυκυστικές οθήκες και διάφορα άλλα και γι' αυτό έχω τους πόνους και δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Πηγαίνοντας στο Έλενα και βάζοντάς με να κάνω κάποια σαλπιγογραφία, έρχεται ο διευθυντής, ο υπεύθυνος του τμήματος και άκουγα που λέγανε κάτι έχει αριστερά, κάτι δεξιά και ήταν πολύ σκεφτική. Λέω κι εγώ τι έχω. Τελειώνοντας η εξέταση, μου φωνάζουν στο γραφείο τους, μου λένε δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι για αυτό που θα σου πούμε τώρα. Λέει κορίτσι μου, η μία σου σάλπιγγα δεν υπάρχει, είναι τελείως καταστραμμένη και η άλλη είναι 98% βουλεμένη, δηλαδή σχεδόν 100%. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δύο σάλπιγγες και δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Οπότε μου λέει από τη στιγμή που δεν έχουμε το ανσασέρ, γιατί εκεί γίνεται η γονιμοποίηση, εννοούσε τη σάλπιγγα, δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσουμε για εξωσωματική γονιμοποίηση. Τότε αντιλήφθηκα ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα περίμενα, ότι λέμε θα κάνω τώρα ένα παιδί και ξαφνικά έρχεται και μπήκα στη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αλλά για να σιγουρευτώ ότι δεν με κοροϊδεύουνε και ότι όντως έχω πρόβλημα, είχα πάει σε δύο γιατρούς και μου είπαν ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι δεν μπορείς να μείνεις έγκυος, δεν υπάρχουν οι σάλπιγγες. Η μία είναι εντελώς κατεστραμμένη και η άλλη βουλωμένη. Και θα κάνουμε εξωσωματική. Είχαν αποφασίσει και οι δύο γιατροί, ο ένας ήταν του δημοσίου και ο άλλος του ιδιωτικού, ο ένας ήταν του Έλενα και ο άλλος του Ιασό. Οπότε έβλεπα ότι και οι δύο γιατροί μου λέγανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν ήταν για να μου πάρουν λεφτά για την εξωσωματική. Αυτό με πήρε πολύ από κάτω, έκλαιγα κάθε μέρα. Παρακαλούσα το Θεό να, γιατί να μου συμβαίνει αυτό, ότι μήπως με τιμωρεί, γιατί έλεγα ότι τα παιδιά είναι ευτυχία των αλλωνών. Και θυμόμουν από χρόνια ότι υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μοναστήρια πάνω από το Λουτράκι, μου το είχαν πει και δικοί μου άνθρωποι, και την τότε περίοδος που ήμουν πολύ χάλια, αποφάσισα να επισκεπτώ το βουνό για να αρχίσω να προσκυνήσω διάφορα μοναστήρια που υπήρχαν πάνω από το Λουτράκι. Έφτασα στο Όσιο Πατάπιο, ανέβηκα τα σκαλοπάτια, προσκύνησα σαν να, όπως σταματάς οποιοδήποτε μοναστήρι για να κάνεις το σταυρό και να παρακαλέσεις για αυτό που σου συμβαίνει. Μπήκα μέσα στον Άγιο, προσκύνησα, άναψα ένα κεράκι, παρακάλεσα για αυτό που μου συμβαίνει και έφυγα. Χωρίς να ξέρω ούτε για τα θαύματά του, ούτε τι κάνει, ούτε τίποτα. Όπως πηγαίνουμε τυπικά σε οποιοδήποτε μοναστήρι ή εκκλησία και ανάβουμε το κεράκι μας. Την επόμενη μέρα βλέπω στον ύπνο μου ότι με φέρνει η μαμά μου στο ίδιο μοναστήρι που είχα επισκεφτεί, δηλαδή το Όσιο Πατάπιο. Φορούσα ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα και ανέβηκα τα πέτρινα σκαλοπάτια του Όσιο Πατάπιο, λέγοντας η μητέρα μου ότι τη φέρνω στη χάρη σου. Μπαίνοντας μέσα στο ιερό του Όσιο Πατάπιο που κοιμότανε, κάθομαι ακριβώς στη μέση του ιερού, στον ύπνο μου φυσικά, και άρχισα και έκλαιγα. Έκλαιγα και όπως έκλαιγα και έλεγα γιατί να μου συμβαίνει αυτό, ακούω τη φωνή του Όσιου Πατάπη όπως κοιμάται μέσα στην κάσα του, σαν αντίλαλος και σαν μικρόφωνο σε όλο το ιερό, και να μου λέει η Εμμανουέλα, οι σάλπιγγές σου είναι βουλωμένες σαν ένα καλαμάκι, που αν τις φυσήξω εγώ, και το εγώ το έλεγε επιτακτικά και νευριασμένα, θα ξεβουλώσουν. Εγώ συνέχισα να κλαίω και να λέω μα πώς, αφού όλοι οι γιατροί μου λένε ότι δεν έχω σάλπιγγες και ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Ακριβώς πάνω από την κάσα του παίζανε σαν κουδουνίστρες τα πλεχτά παπουτσάκια παιδιών, μικρά παιδικά πλεχτά παπουτσάκια. Εγώ βλέποντας αυτά συνέχισα να κλαίω και μου ξαναλέει πολύ δυνατά, οι σάλπιγγες σου είναι βουλωμένες σαν ένα καλαμάκι που αν τις φυσήξω εγώ θα ξεβουλώσουν. Δεξιά ήταν η εικόνα της Παναγίας και της Αγίας Υπομονής και μου λέει η Εμμανουέλα, σταμάτα να κλαις, να ακούς τον Όσιο Πατάπιο, να μην κλαις γιατί επιβαρύνεις τον εαυτό σου, να πας σπίτι σου και όλα θα πάνε καλά.
Εγώ πάλι συνέχισα να κλαίω στον ύπνο μου και να λέω μα πώς, δεν γίνεται, αφού δεν έχω σάλπιγγες, μου το λένε όλοι οι γιατροί. Και μου ξαναλέει τρίτη και τελευταία φορά, οι σάλπιγγες σου είναι βουλωμένες σαν ένα καλαμάκι που αν τις φυσήξω εγώ θα ξεβουλώσουν. Ξύπνησα, πραγματικά είχα αναστατωθεί, άρχισα να σκέφτομαι τι ήταν αυτό που είδα, πώς βρέθηκα εκεί, τι ήταν αυτά τα λόγια. Τις επόμενες μέρες, συζητώντας το και με το σύζυγό μου, ανεβήκαμε πάλι στο μοναστήρι του Όσιο Πατάπιου να ανάψω ένα κεράκι και να προσκυνήσω για αυτό που είδα, χωρίς όμως να αναφέρω σε κανέναν το όνειρό μου. Προσκυνάω, φεύγω και στο δρόμο μου λέει η Σαλόμη που με βλέπει κλαμμένη, γιατί παιδί μου, μου λέει, κλαις? Λέω, γιατί δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Μου λέει, μην κλαις. Το ξέρεις ότι ο Πατάπιος βοηθάει να τεκνοποιήσουν οι γυναίκες και έρχονται από όλο τον κόσμο στη χάρη του? Λέω, όχι, λέω, πού να το ξέρω. Εγώ άναψα, λέω, ένα κεράκι, δεν μπορώ να κάνω παιδιά και ξαναήρθα να προσκυνήσω. Χωρίς να πω πάλι αυτό που είδα στον ύπνο μου, γιατί το θεωρούσα ότι δεν πρέπει να περηφανευόμαστε για αυτό που βλέπουμε, απλά να είμαστε ταπεινοί και να προσκυνάμε για αυτό που μας χάρισε και το βλέπουμε στον ύπνο μας και τα λόγια που μας λέει. Μου δίνει τη ζώνη του Όσιου Πατάπιου και θα σε βοηθήσει να κάνεις παιδάκι. Πραγματικά υπάρχει ένα νήμα το οποίο το έχουν οι καλόγριες, το βάζεις πάνω στην κάσα του Όσιου Πατάπιου, το ευλογεί, προσκυνάς και μου το δίνει η καλόγρη και μου λέει θα το φοράς παιδί μου από τώρα μέχρι να μείνεις έγκυος. Και λέω από μέσα μου, ένα χρόνο λέω να μείνω έγκυος και άλλον ένα χρόνο λέω να γεννήσω, πω λέω δύο χρόνια θα το έχω αυτό χωρίς να το πλύνω, γιατί μου είπε δεν θα το πλύνεις. Θα το βάζεις με το λαδάκι του, θα προσκυνάς, αλλά στην προσευχή σου και θα το φοράς πάντα στη μέση σου. Το φοράω, φεύγω, πηγαίνω στο σπίτι μου, μετά από κάποιες μέρες άρχισα να κάνω εμετό, που εγώ δεν κάνω ποτέ μου εμετό. Άρχισα να κάνω εμετούς που δεν κάνω ποτέ μου, οι οποίοι ήταν σαν να χαπάθηκα στην εντερίτιδα. Πάω στον οικογενειακό γιατρό, με κοιτάει, μου λέει παιδί μου έχεις πάθει γαστρεντερίτιδα. Με έπιανε στην κοιλιά, λέω γιατρέ μην με πιάνετε γιατί θα κάνω πάλι εμετό. Μου δίνει κάποια φάρμακα, εγώ όμως επειδή είχα δει τον Όσιο Πατάπιο στον ύπνο μου και λέγοντας αυτά τα λόγια που μου είχε πει, λέω άσε να μην πιω τα φάρμακα. Την επόμενη μέρα ξανακάνω εμετούς, ξανά να μην μου περνάει μετά από 3 μέρες, ξαναπάω πάλι στον οικογενειακό γιατρό. Μου λέει έχεις βαριά γαστρεντερίτιδα. Δεν του λέω τίποτα. Συνέχισα εγώ να κάνω εμετούς. Κάποια στιγμή, επειδή δεν συνερχόμουν, ζαλιζόμουν, έκανα εμετούς, ήταν συμπτώματα τα οποία εγώ δεν τα είχα ποτέ μου. Λέω του άντρα μου, δεν πας να μου πάρεις ένα τεστ εγκυμοσύνης? Μου λέει ότι θα κάνουμε εξωσωματική. Ήτανε Δεκέμβριος και περίμενα να διαθετήσω Ιανουάριο, όπως μου είχαν πει και οι δύο γιατροί, ώστε να κάνω την εξωσωματική γονιμοποίηση. Είχα μπει στη διαδικασία της εξωσωματικής. Περίμενα να διαθετήσω, περίμενα, πλησιάζαν οι μέρες, εγώ δεν αδιαθετούσα. Κάνω το τεστ και μου βγαίνει θετικό. Λέω, κλείεται, κοιτάω τις αντεδείξεις από πίσω. Λέω, δεν είναι δυνατόν, αφού θα κάνω εξωσωματική, πώς είμαι έγκυος? Δεν το πίστευα ούτε εγώ ίδια. Πάω, με στέλνει ο γιατρός, κάνω β' χωριακή για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει. Κάνω τη β' χωριακή, με παίρνει μετά από κάποιες ώρες και μου λέει συγχαρητήρια. Λέω τι συγχαρητήρια? Λέει είστε έγκυος. Λέω ορίστε. Λέει είστε έγκυος και μάλιστα πολύ έγκυος. Εγώ με τη χάρη του Θεού πρέπει να είχα μείνει από τότε που είχα δει το όνειρο έγκυος και πήρα τη ζωνούλα που είχα ανέβει στο μοναστήρι. Εκείνο το διάστημα είχα μείνει έγκυος. Τις επόμενες μέρες εγώ άρχισα να κάνω τους εμετούς. Είχε μεσολαβήσει 20 μέρες, 30 μέρες. Οπότε ήμουν και έγκυος και πραγματικά έφερα στη χάρη του Όσιου Πατάπιου το πρώτο μου κοριτσάκι. Πριν το φέρω στον κόσμο, εγώ δεν έλεγα για το θαύμα μου, γιατί το θεωρούσα ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να περηφανεύεσαι και να λες αυτά που σου συμβαίνουν. Αυτά είναι μεταξύ εσένα και του Θεού. Βλέπω λοιπόν τον Όσιο Πατάπιο όρθιο
Ωστόσο, ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Τη ζώνη τη φόραγα σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως μου είχε πει η καλόγρια, δεν την είχα βγάλει από πάνω μου, προσκυνούσα κάθε μέρα και κάθε βράδυ να είναι καλά το παιδί μου. 5 μηνών χάνω τον μπαμπά μου. Το παιδί είχε γυρίσει έτοιμο να πάρει θέση για να γεννήσω, ο γιατρός οριότανε. Να μην σας τα πολυλογώ, το παιδί δεν παθαίνει τίποτα. Ούτε γέννησα, ούτε βγήκε το μωρό, σώθηκε. Φτάνω 9 μηνών. Είχα μπει μόλις στο μήνα μου. Εγώ όμως δεν είχα σηκωθεί γιατί είχα πολύ άσχημη εγκυμοσύνη και λόγω της κατάστασης ψυχολογικής και τις συσπάσεις που είχα, ήμουν ακατάκητη στο κρεβάτι και πήγαινα μόνο τουαλέτα. Μου απαγόρευε να κάνω το οτιδήποτε. 9 μηνών λοιπόν τον βλέπω στον ύπνο μου όρθιο αυτή τη φορά τον Όσιο Πατάπιο να θυμιάζει όπως είναι καλόγερος. Μαζί με και άκουγε λειτουργία και μου λέει «Εμμανουέλα, το παιδί είναι δικό μου». Λέω «Το ξέρω». «Ναι», μου λέει, «αλλά δεν το λες παντού. Να το λες παντού το θαύμα μου και να πας πάνω στους καλόγες να το καταγράψουν». Είχα να σηκωθώ πόσους μήνες από το κρεβάτι λόγω της κατάστασης. Σηκώθηκα, ντύθηκα, μόλις τον είδα, κατάλαβα ότι πρέπει να το πω από τη στιγμή που μου το λέει ο ίδιος. Ανεβαίνω πάνω στους καλόγες, κλαμμένη, για να ανέβω τα σκαλοπάτια του Όσιου Πατάπιου, όσες φορές ανεβαίνω μπορεί να κάνω και 3 και 4 στάσεις. Εκείνη τη μέρα, παρόλο που ήμουν ακατάκητη τόσους μήνες στο κρεβάτι, ήταν σαν να με είχε σηκώσει με τα χεράκια του, με έφερε τόσο όμορφα και τόσο ανώδυνα στη χάρη του, προσκύνησα, το είπα σκαλόγουρες κλαίγοντας. Από τότε έρχομαι κάθε χρόνο στη χάρη του, ό,τι και να μου συμβαίνει, ό,τι και να έχει γίνει στη ζωή μου, εγώ είμαι πάντα εδώ. Τον ευχαριστώ. Θέλω να το πιστέψετε και να έρθετε κι εσείς στη χάρη του, να ανάψετε το κεράκι σας και να τον παρακαλέσετε. Είμαι σίγουρη ότι θα σας βοηθήσει, αν έχετε πρόβλημα με παιδιά, να τεκνοποιήσετε όπως έχω βοηθήσει και άλλο κόσμο. Δικούς μου ανθρώπους που έχουν μάθει το περιστατικό το δικό μου, έχουν κάνει παιδάκια με χειρουργία γυναικολογικά 10 χρόνια να προσπαθούν με εξωσωματικές που δεν προχωρήσανε και τελικά η χάρη του Όσιου Πατάπιου και αυτή τη στιγμή έχουν παιδάκια όπως και εγώ. Μου έχει δώσει 3 υπέροχα κοριτσάκια. Είμαι ευτυχισμένη και δοξάζω το Θεό που τον γνώρισα και δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Είναι φοβερό το συνέστημα. Από το τίποτα, από το να πηγαίνεις για εξωσωματικές, από το να μην έχεις και να μην έβλεπες ποτέ σου παιδιά, να έχω αυτή τη στιγμή 3 παιδιά και να μπορώ να σας το πω και να είμαι μάρτης αυτό που μου συμβαίνει. Θείας κλείσεως, η χνήλα της σας, εκ νεότητος θα σε επιδώσεις, διασκήσεως το κόσμο εξέλαμψας και δόξας της απαθίας της χάρισι παθή ποικίλαια σε Παταπίε Πατερόσιε Χριστό Σπυρίδων Σούτας, κατάγομαι από τους Γαλατίου Κορινθίας. Έχω πίστη πάρα πολύ στον Όσιο Πατάπιο και σε όλους τους Αγίους. Ήμουνα 16 χρονών όταν έκανα το πρώτο μου γιο. Ήμουνα 16 χρονών. Μου αρρώστησε ο γιος μου, ήταν 2 χρονών. Από τη βαριά μυρηγκίτιδα το μικρόβιο. Τον πήγαμε εδώ στο νοσοκομείο. Μας λέει, αν θα τον προλάβεις το παιδί σου, να φτάσει μέχρι στην Αθήνα. Εγώ τώρα 16 χρονών που έγινα πατέρας, τρελαμένος που μου είπαν έτσι οι γιατροί ότι αν θα προλάβω να πάω το παιδί μου στην Αθήνα. Μόλις τηλεφωνήσαν αυτοί από εδώ, φτάσαμε στο ασθενοφόρο, δεν μας πήραν εμάς τους γονείς κοντά. Κατεβήκαν οι γιατροί αυτά, πήραν το παιδί. Για 5 ώρες, 6 το παιδί δεν το είχα δει.
Δεν το είχα δει. Έχω κακό κλάμα, στενοχώρια να παρακαλάω τους Αγίους να είναι καλά το παιδί μου. Τελικά με βάλανε σε ένα θάλαμο μέσα και λέει εδώ θα είναι ο γιος. Θα τον παίρνουμε εδώ στο κρεβάτι. Την ώρα που μου το φέρανε στο κρεβάτι στο παιδί, βρέθηκε εντατική. Κλείστα λίγο. Βρέθηκε το κρεβάτι εντατική για να βάλουν το μωρό. Για να βάλουν το μωρό. Και εκείνη την ώρα εγώ από το πολύ κλάμα και παρακάλαγα τον Οσίο Πατάπιο. Άγιε μου Πατάπιο, του λέω. Θα δώσω το όνομά σου. Φέρ το όνομα. Να είναι καλά. Να μην πας τίποτα ο γιος μου και θα το φέρω στη χάρη σου γονατιστός και θα βγάλω και το όνομά σου. Όπως έκανα την προσευχή μου και ήμουνα έτσι στο κρεβάτι και έκλαιγα και έκανα και προσευχή και έκλαιγα, με πήρε ύπνος. Το λέω και ανατριχιάζω. Με πήρε ύπνος και έρχεται και μου χτυπάει τις πλάτες ο Άγιος Πατάπιος. Αλλά εγώ είχα στο τσαντάκι μου ένα μικρό εικονισματάκι και το είχα βάλει στο μαξιλάρι. Και έρχεται και μου λέει, μη φοβάσαι, μου λέει. Απ' την ώρα μου λέει που μπήκε ο γιος εδώ μέσα, μου λέει, που με παρακάλεσες, μου λέει, για να το κάνω καλά, μου λέει, εγώ μου λέει, έχω έρθει και είμαι δίπλα του. Να μην φοβηθείς καθόλου, μου λέει. Και το παιδί μου λέει, δεν θα πάει στην εντατική, δεν θα πονέσει καθόλου. Το παιδί 2 χρονών σπάρασε από τους πόνους, γιατί περιμέναμε την ώρα να παιδάκι, γιατί είχε το μικρόβιο το σοβαρό. Και με πήρε ύπνος και μου χτυπάει τις πλάτες και μου λέει, μην φοβάσαι, μου λέει. Εγώ το παιδί μου λέει, δεν θα τα αφήσω να πας τίποτα. Δεν θα σου τα αφήσω. Σε μια στιγμή σηκώθηκα, με πήρε τρομαχτμένος. Σηκώνομαι, βγαίνω έξω από το δωμάτιο. Και φωνάζω τώρα εγώ μέσα στο νοσοκομείο. Ήρθε ο Άγιος Πατάπιος και μου είπε ότι το παιδί μου δεν θα μπει στην εντατική, θα τον κάνει καλά, θα τον γιατρέψει. Οι δικοί μου και οι γιατροί, λόγω που ήμουν και όλες 16 χρόνων, νόμιζαν ότι τρελάθηκα, ότι αρρώστησα. Σου λέει, πλακώσαν όλοι οι γιατροί επάνω μου. Μου λέει, παιδί μου, λέει, μην κάνεις έτσι, μου λέει. Μη φοβάσαι, μου λέει. Μη φοβάσαι. Και θέλανε να με πάνε σε κλινική για να με πάνε μια ερευνητική. Και τους λέω, όχι, τους λέω, δεν είμαι άρρωστος. Ήρθε, του λέω, ο Άγιος και μου είπε αυτό και αυτό. Κάνουνε, εκείνη την ώρα του είχαν πάρει και την εξέταση. Παίρνουνε την εξέταση και ο Πατάπιος ήταν καθαρός, δεν είχε τίποτα. Και από τότε μετά που με το θαύμα που μου έκανε ο Άγιος Πατάπιος, τον εβάψα, βέβαια δεν τον εβάψα στη χάρη του, αλλά έδωσα το όνομά του. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 ζήσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θαύμα, τον Άγιο Πατάπιο. Παραμονή του Αγίου Δημητρίου, ο ανιψιός μου Δημήτρης έπαθε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Καθώς έπαιζε με τον αδερφό του και ένα φίλο του στο σχολείο της περιοχής μας, έπεσε το τέρμα του ποδοσφαίρου και τον χτύπησε πολύ σοβαρά, έως και θανάσιμο στο κεφάλι. Το μεταφέραμε μαζί με τους γονείς του στο νοσοκομείο Κορίνθου. Το παιδί ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου, χωρίς επικοινωνία με το περιβάλλον. Αιμορραγούσε από παντού, από τη μύτη, το στόμα, τα αυτιά του. Χωρίς όμως αυτό το αίμα να προέρχεται δυστυχώς από τα χτυπήματα στο κεφάλι, αλλά επειδή είχε χτυπήσει σε συγκεκριμένα σημεία, είχε χτυπήσει παντού. Ήταν σε πολύ άθλια κατάσταση. Για την ακρίβεια μάλιστα, όπως λένε και οι εξετάσεις του νοσοκομείου, η μαγνητική που έγινε στο παιδί ανέδειξε, να σας διαβάσω χαρακτηριστικά τη γράφη, αιμορραγική φυλάση μεσολαβίου, πνευμεγκέφαλο εκτεταμένο κάταγμα λιθοειδών οστών άμφο βαθμό εγκεφαλικού ειδήματος, παρουσία μεταλλικών τμήματων στο ρινοφάριγγα και στη δεξιά ρινική θάλαμο.
Το χειρότερο από όλα όμως και το πιο επικίνδυνο ήταν η ακατάπαυστη αιμορραγία που είχε το παιδί από το στόμα και τη μύτη, η οποία είχε προκληθεί από μια συσκευή που φόραγε μόνιμα στο στόμα το παιδί, για τα δόντια του και τη γνάθο. Με το χτύπημα η συσκευή έγινε κομμάτια στο στόμα του, τμήματα της οποίας τραυμάτισαν το φάριγγα και το σημείο της σταφυλής, αλλά και τη δεξιά ρινική θάλαμο. Οι γιατροί του νοσοκομείου Κορίνθου κατάφεραν να αφαιρέσουν μόνο το κάτω μέρος της συσκευής, ενώ το υπόλοιπο έμενε στη γνάθο και θα το αφαιρούσαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων Αθηνών, όπως και τα μεταλλικά τμήματα που είχαν τραυματίσει και δημιουργούσαν την αιμορραγία που σας είπα προηγουμένως. Καθώς λοιπόν οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου έκαναν ό,τι μπορούσαν, έκριναν ότι η κατάσταση του παιδιού ήταν τόσο σοβαρή που θα έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο Παίδων Αθηνών. Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά όμως και παρακολουθώντας τις αντιδράσεις και τα μισόλογα των γιατρών, άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο πολύ κρίσιμη ήταν η κατάσταση του παιδιού, κάτι που δεν ήθελα, δεν μπορούσα να το δεχτώ από την αρχή. Προσπάθησα να συγκεντρώσω όλες τις δυνάμεις μου και την ψυχραιμία μου για να σταθώ στους δικούς μου, αλλά και στο ίδιο το παιδί. Με ποιο τρόπο μπορείς να βοηθήσεις βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις? Μόνο με προσευχή. Έτσι ξεκίνησα να τηλεφωνώ σε γνωστά μοναστήρια, φίλους μου, ζητώντας τις προσευχές τους, γιατί, ως γνωστόν, τα δύνατα παρά τις ανθρώπες, δυνατά παρά το Θεό εστίν. Αφού λοιπόν πήρα το παιδί με το ασθενοφόρο, εγώ πήγα στο σπίτι μου με βαριά καρδιά. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήθελα πάρα πολύ να πάω μαζί του. Αλλά θα έπρεπε να κρατήσω και το μικρό μου ανιψιό, ο οποίος είχε ζήσει και αυτός το ατύχημα. Έγινε μπροστά στα μάτια του. Η αδερφή μου διηγήθηκε αργότερα ότι όταν έφτασαν στο Παίδων και οι γιατροί έβαλαν το παιδί στο χειρουργείο, κάνοντας και τις πρώτες εκτιμήσεις τους, τους έβαλαν τους γονείς του να υπογράψουν σε περίπτωση που συνέβαινε το μοιραίο, καθώς όλες οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Ήταν πολύ ειλικρινής. Έτσι, αυτή είναι βέβαια και η δουλειά των γιατρών. Όλοι προσευχόμασταν συνέχεια, και όχι μόνο εμείς, αλλά πολλά μοναστήρια που είχαμε ειδοποιήσει σε όλη την Ελλάδα ακόμα και στο εξωτερικό. Στα μοναστήρια του Γέροντα Εφραίμ, συγκεκριμένη στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, στην Αριζόνα. Πραγματικά τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Οι γιατροί λοιπόν, αφού κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία με ένα πόμα στο λαιμό του, το πήγαν για εξονική τομογραφία και διέχνωσαν ότι κομματάκια σιδήρου από τη συσκευή της γνάθου που είχαν σπάσει, με το χτύπημα δηλαδή, έγινε κομμάτια η συσκευή μέσα στο στόμα του. Κομμάτια τις οποίες είχαν τρυπήσει στα φυλή πίσω στο λαιμό, όπως και άλλες σημεία του λαιμού, και το πόμα που του έβαλαν ίσως να τα έσπρωξε και πιο βαθιά, γι' αυτό εκεί προερχόταν από τόσο μεγάλη αιμορραγία. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχαν κρεβάτια, ο Δημητράκης μεταφέρθηκε στο Αγλαίας Κυριακού. Ξημερώματα του Αγίου Δημητρίου, οι γιατροί κάλεσαν τους γονείς για ενημέρωση. Τους είπαν πως το παιδί βρίσκεται σε καταστολή, διασωληνωμένο στην εντατική και αναπνέει με μηχανική υποστήριξη. Τότε επέτρεψαν και να το αντικρίσουν για πρώτη φορά. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ένα παιδί, πόσο μάλλον το δικό σου ή τον ανιψιό σου, στη δική μου περίπτωση, να είναι σε αυτή την κατάσταση. Είχε κατάγματα στο κεφάλι, μελανιές στον εγκέφαλο, σπάσιμο κρανίου. Θα έμενε στην εντατική, όπως μας είπαν οι γιατροί, από την 3η 25 Οκτωβρίου έως τουλάχιστον την Κυριακή 30 Οκτωβρίου και μετά βλέπουμε. Οι προσευχές συνεχίζονταν από όλους μας, συγγενείς, φίλους, γνωστούς, εκκλησίες, μοναστήρια. Το όνομά του δόθηκε σε ραδιόφωνο για ανακοίνωση, στο ίντερνετ. Πραγματικά κινητοποιήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, γνωστοί και άγνωστοι. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πολύ συγκινητικό. Πολλοί άνθρωποι που ήταν και αφιερωμένοι στο Θεό, μας έλεγαν πως τέτοιες δεήσεις και παρακλήσεις που έγιναν για το παιδί, όλες αυτές οι προσευχές που ανέβηκαν στο θρόνο του Θεού, δύσκολο να έχουν ξαναγίνει για κάποιον άνθρωπο. Και όλοι περιμέναμε να γίνει το θαύμα. Οι ώρες περνούσαν πολύ αργά, βασανιστικά. Είναι οι ώρες που συνειδητοποιείς τη ματαιότητα των πραγμάτων. Πως όλα για τα οποία τρέχουμε κάθε μέρα στη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας και πράγματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά και στεναχωριόμαστε όταν τα χάνουμε ή κινδυνεύουμε να τα χάσουμε,
πόσο μηδενικά είναι αυτή τη στιγμή, πόσο λάθος αξιολογούμε τα πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που αντιλαμβάνεσαι αυτές τις στιγμές είναι ότι τελικά τίποτα απολύτως, τίποτα δεν είναι στο χέρι μας. Όσο και αν θέλαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, ό,τι και αν προσπαθούσαμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε, ό,τι και να δίναμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα δεν είναι στο χέρι μας, τίποτα άλλο, από το να στραφούμε σε εκείνον. Εκείνον που μπορεί να κάνει τα πάντα και στα χέρια του είναι τα πάντα. Μόνο στον αληθινό Θεό. Την επόμενη μέρα έφτασα στο νοσοκομείο. Είχα πάρει μαζί μου την παράκληση του Αγίου Παταπίου. Και δεν έπαψα να παρακαλάω τον Άγιο ακόμα και τη νύχτα. Το πρωί οι γιατροί μας είπαν πως θα πήγαιναν το Δημητράκη να κάνει εξονική, για να έβλεπαν αν θα τον έβγαζαν από την καταστολή. Γιατί όπως μας είχαν πει, δεν είναι και καλό για το παιδικό εγκέφαλο να παραμένει τόσες μέρες σε καταστολή. Ενώ βέβαια θα παρέμενε στην εντατική. Και αμέσως μετά θα τον έβαζαν στο χειρουργείο, όπως μας είπαν, για να το αφαιρούσαν τα μεταλλικά τμήματα από τη συσκευή της Γνάθου, τα οποία είχαν πληγώσει και προκαλούσαν αιμορραγία στο ρινοφάραγγα και στη δεξιά ρινική θάλαμο, όπως έδειχναν και οι εξετάσεις. Υπάρχουν εξετάσεις που το πιστοποιούν μέχρι και σήμερα. Αφού λοιπόν τελείωσαν τις εξετάσεις και έβαλαν το παιδί στο χειρουργείο, πήρα την παράκληση του Αγίου Παταπίου και στάθηκα μπροστά στις πόρτες του χειρουργείου, παρακαλώντας θερμά, εκ βάθους καρδίας, αλλά και με πολύ πίστη τον Άγιο, να βοηθήσει, να βάλει το χέρι του, να παρακαλέσει τον Κύριο να πάνε όλα καλά, να πάει καλά το χειρουργείο και να είναι δίπλα στο παιδί. Γιατί έτσι όπως τον έβλεπα, και μετά από τόσα αιμορραγία και μετά τόσα βαριά χτυπήματα, σκεφτόμουν ότι ήταν αδύνατο να αντέξει αυτό το χειρουργείο. Καθώς λοιπόν διάβαζα την παράκληση και βρισκόμουν στο σημείο της αίτησης, είναι το σημείο στο οποίο παρακαλάμε τον Άγιο για το τι θέλουμε, πού θέλουμε να μας βοηθήσει, και κλιπαρώντας τον μέσα από τα φιλοκάρδια μου, είχα σκύψει το κεφάλι μου και είχα κλείσει τα μάτια μου. Τελειώνοντας την αίτηση, σηκώνω το κεφάλι μου και με το που ανοίγω τα μάτια μου, βλέπω μπροστά μου τον Άγιο από την πίσω πλευρά του να περνάει μέσα από τις πόρτες του χειρουργείου και να χάνεται μέσα σε αυτό. Η μορφή του ήταν πολύ αστραφτερή. Τον είδα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, όμως ήταν πολύ έντονο και ένιωσα την καρδιά μου να γεμίζει από αισιοδοξία, από πίστη. Γέμισε από ελπίδα και δύναμη. Τελείωσα την παράκληση όπως, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω αυτό που μου είχε συμβεί. Πήγα στο δωμάτιο των συγγενών. Είναι το δωμάτιο στο οποίο ξεκουράζονται οι γονείς και οι συγγενείς των παιδιών που νοσηλεύονται εκεί. Αυτές τις δύσκολες και τόσο δυσβάσταχτες ώρες της αναμονής. Προσπαθούσα να ξεδιαλύνω αυτό που είδα και ήμουν σίγουρη ότι ο Άγιος θα έκανε το θαύμα του και το χειρουργείο θα πήγαινε καλά. Καθώς σκεφτόμουν λοιπόν όλα αυτά και αφού είχε περάσει κάμποση ώρα από τη στιγμή που είχαν βάλει το παιδί στο χειρουργείο, άκουσα φωνές. Και έτσι σηκώθηκα να πάω να δω τι συμβαίνει. Εκεί μου είπαν ότι οι δικοί μου ότι μόλις είχαν βγει οι γιατροί. Και τότε τους ρώτησα τι είπαν, πώς πήγε το χειρουργείο. Και η απάντηση, δεν έγινε καν χειρουργείο. «Μα πώς δεν έγινε καν χειρουργείο», λέω, «και τα κομματάκια από τη συσκευή τι γίνανε». Και μου λέει ο γαμπρός μου ότι ούτε οι γιατροί δεν ξέρανε τι να πούνε. Συγκλονίστηκα. Πήγα σε ένα ήσυχο μέρος και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω το τόσο μεγάλο θαύμα που μου έκανε ο Άγιος, παρόλο που είμαι ένας τόσο ανάξιος και αμαρτωλός άνθρωπος. Με αξίωσε να τον δω και μου πραγματοποίησε παραπάνω από αυτά που είχα ζητήσει στην παράκλησή μου. Συλλογιζόμενοι λοιπόν όλα αυτά, και αφού ήξερα ότι θα πάνε όλα καλά, επέστρεψα με χαρά στην οικογένειά μου και με πολύ, πολύ δυνατή την ελπίδα. Ήθελα να τους πω τι είχε συμβεί, όμως τους συνάντησα αυτούς τώρα να κάθονται στο δωμάτιο των συγγενών. Και ήταν περίλυποι. Τους ρώτησα τι συνέβαινε και μου είπαν ότι το αποτέλεσμα της αξονικής ήταν πολύ κακό. Όχι μόνο δεν θα έβγαζαν το παιδί από την καταστολή, αλλά θα τον έβαζαν μάλιστα και για μαγνητική εξέταση, επειδή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου είδαν κάτι αρνητικό στα μάτια του.
όπως μας είπανε, παρουσίασε ανισοκορία, δηλαδή οι κόρες των ματιών του διεστέλλονταν και δεν ήταν σε φυσιολογική κατάσταση. Καθώς μου έλεγαν όλα αυτά, χτύπησε το τηλέφωνο της αδερφής μου. Ήταν ένας γνωστός μας γιατρός, ο οποίος ήθελε να μας βοηθήσει, κάνοντας χρήση της θέσης του και της γνωριμίας του με κάποιους γιατρούς μέσα στο παίδον. Προσπάθησε και κατάφερε να πάρει κάποιες πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού, μιας που σε εμάς το μόνο που έλεγαν από την πρώτη στιγμή ήταν ότι η κατάστασή του ήταν πολύ κρίσιμη και πως οι περισσότερες πιθανότητες ήταν το παιδί να φύγει από τη ζωή. Και πως αν τελικά κατάφερε να ζήσει, κάτι το οποίο ήταν ανέλπιστο και έδινε αναπηροελάχιστες πιθανότητες, το παιδί θα έμενε φυτό. Η βλάβη του εγκεφάλου του ήταν τόσο πολύ μεγάλη που δεν υπήρχε καμία περίπτωση για κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον, κατά τα λόγια των γιατρών και των εκτιμήσεων και των εξετάσεων, βέβαια. Οι πληροφορίες του γνωστού μας λοιπόν γιατρού ήρθαν να επιβεβαιώσουν και να επισφραγίσουν τα όσα μας έλεγαν οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν εκείνες τις μέρες. Αυτά τα νέα καταλαβαίνετε ότι καταράκωσαν την αδερφή μου. Επίσης, θέλω να πω σε αυτό το σημείο, για να μην παρεξηγηθώ, ότι οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να είναι ειλικρινείς και να είναι καλυμμένοι φυσικά. Και για να προετοιμάσουν όλους τους συγγενείς για ό,τι μέλη γενέστε, αλλά και γιατί θα πρέπει να εκθέσουν και την κατάσταση ακριβώς όπως είναι. Τα ανθρώπινα όρια όμως της λογικής και της επιστήμης τα ξεπερνά ο Θεός, δια της πίστεως βέβαια. Επιστρέφουμε λοιπόν στο τηλεφώνημα, στο άκουσμα αυτής της αναλυτικής κατάστασης του ζωνιψιού μου, η αδερφή μου καταρακώθηκε ακόμα περισσότερο και άρχισε να κλαίει με λυχμούς όπως και οι υπόλοιποι. Εγώ έπειτα όμως από όσα είχα βιώσει προηγουμένως, ήμουν σίγουρη ότι με τις πρεσβείες του Αγίου Παταπίου και άλλων Αγίων που είχαν επικαλεστεί, καθώς και τη μεσητεία της Παναγίας μας, ο Θεός θα έκανε το θαύμα του. Τότε παρακάλεσε την αδελφή μου να ηρεμήσει. Της είπα πως μπορεί οι γιατροί να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Όμως ό,τι και να πούνε εκείνοι είναι άνθρωποι και ο Θεός αποφασίζει. Αν το θέλει εκείνος, τα πάντα ανατρέπονται. Φτάνει να το πιστεύουμε και να αφαιθούμε στα χέρια του με εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το κλειδί. Να αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στο Άγιο θέλημά του. Δόξα τω Θεώ, η αδερφή μου είναι ένας άνθρωπος με πίστη. Και ευτυχώς, παραχώρηση Θεού, στο παρελθόν είχε μελετήσει βιβλία με σύγχρονα θαύματα. Γνώριζε λοιπόν την παντοδυναμία και το έλεος του Θεού. Αλλά και πως για να το ελκύσει θα πρέπει να το πιστέψει με την καρδιά της και να αφαιθεί στην προνοιά του. Δόξα τω Θεώ, αυτό έκανε με τη χάρη του Θεού. Μίλησε στο σύζυγό της και του είπε να πάνε στη μητέρα του που μένει στην Αθήνα και πως το παιδί θα γίνει καλά. Ο Θεός θα κάνει το θαύμα του, όπως το είπε. Μετά από τόσες μέρες που την παρακαλούσαμε να φύγει από το νοσοκομείο, να πάει να ξεκουραστεί, να πάει να φάει και αρνιότανε, μετά από τόσες μέρες λοιπόν, τώρα πίστηκε και έφυγε γιατί το πίστεψε πραγματικά και αυτή και ο σύζυγό της. Έφυγα λοιπόν και οι υπόλοιποι, άλλοι για να πάνε να ξεκουραστούν και άλλοι για να μαζέψουν ίσως τις δυνάμεις τους για το μοιραίο, κατά τα λεγόμενα των γιατρών. Έμεινα μόνη μου να περιμένω τα αποτελέσματα της μαγνητικής, τα οποία είχαν αργήσει τόσες ώρες να έρθουν. Όμως μετά από την θαραλέα αυτή στάση των γονιών και τη γνήσια πίστη που έδειξαν στο έλεος του Θεού, ο Κύριος δεν άργησε να κάνει το θαύμα του. Η γιατρός που την προηγούμενη μέρα, αφού την είχα στριμώξει για να μου πει κάτι παραπάνω, ουσιαστικά να μου δώσει μια ελπίδα. Αυτό ήθελα. Όμως εκείνη ήταν κατηγορηματική στις αρχικές εκτιμήσεις, όπως βέβαια έτσι έδειχναν και τα πράγματα. Και όταν της είχα πει ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα θαύμα, εκείνη κούνησε το κεφάλι της με ένα ύφος που με έλεγε να μην περιμένω ουσιαστικά κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει όμως. Τέλος πάντων, η ίδια γιατρός, μετά το θαύμα αυτό, μου είπε πως ό του θαύματος, βέβαια αυτό το λέω εγώ γιατί εκείνη δεν το παραδέχτηκε, τουλάχιστον όχι εκείνη τη στιγμή, μου λέει πως το αποτέλεσμα της εξέτασης ήταν ανέλπιστα καλό και το παιδί όχι μόνο θα έβγαινε από την καταστολή, αλλά και ότι θα έβγαινε και από την εντατική. Θα το πήγαιναν σε δωμάτιο. Κάτι που ξεπερνούσε ακόμα και το πιο τρελό μας όνειρο δηλαδή.
γιατί τα λεγόμενα των γιατρών ήταν τελείως διαφορετικά. Δόξα τω Θεώ εν της Αγίης αυτού. Στη συνέχεια οι γιατροί, θέλοντας πάλι να μας προετοιμάσουν, μας είπαν πως όταν ξυπνήσει το παιδί δεν θα είναι όπως πριν και θα του μείνει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτά που μας έλεγαν πάντα, από την αρχή δηλαδή, του ατυχήματος. Βέβαια εκείνη τη στιγμή δεν άντεξα και τους είπα πως έχει ο Θεός και πως όπως και οι προηγούμενες εκτιμήσεις τους, έτσι και αυτή με τη βοήθεια του Θεού δεν θα γινόταν πραγματικότητα. Δεν μίλησαν και θεωρώ ότι υπήρχε μία πάλι μέσα τους, γιατί και εκείνοι έτριβαν τα μάτια τους με την κατάσταση του παιδιού. Το παιδί όταν συνήλθε όντως είχε κάποια προβλήματα, χαρακτηριστικά όπως γράφουν οι εξετάσεις του και ο φάκελός του. Ιατρικά ονομάζεται πάρηση δεξιού απαγωγού νεύρου και αριστερού προσωπικού. Δηλαδή το δεξί του μάτι και το δεξί του μάτι ήταν τελείως αλήθωρο και ήταν σε άλλη κατεύθυνση και το στόμα του ήταν κοντά στα αυτή του. Όπως και στο άλλο μάγουλο ήταν σχεδόν μουδιασμένο και με πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και κάποια κινητικά προβλήματα. Όμως με τη βοήθεια του Θεού και το έλεος του ξεπεράστηκαν τόσο γρήγορα που οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Θυμάμαι πως είχε έρθει ένας πολύ μεγάλος γιατρός, ας πούμε σαν να ήταν ο αρχηγός της ομάδας που παρακολουθούσε το παιδί. Και μας είπε, καθώς είχε αρχίσει να συνέρχεται και το παιδί, πως είναι σαν να έπεσε από το τέταρτο όροφο και να μην έπαθε τίποτα. «Δοξάζω το μόνο αληθινό Θεό, το Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχαριστώ τη μητέρα του, την Υπεραγία Θεοτόκο. Ευχαριστώ τον Αγιούλη μου, τον Άγιο Πατάπιο και όλους τους Αγίους που επικαλεστήκαμε και ήταν δίπλα στο παιδί. Δεν θα μου φτάνει ούτε όλη μου η ζωή να ευχαριστώ και να δοξολογώ το Κύριο. Εύχομαι να λάβετε θάρρος, βοήθεια και δύναμη από αυτήν τη μαρτυρία του θαύματος». Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της δημοσιεύσεώς του. Καθώς πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας πως οι Άγιοι και ο ίδιος ο Κύριος είναι δίπλα μας και θέλουν να μας βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές μας. Ας τους ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς, αλλά και της ζωής μας. Αν κάνουμε στην άκρη τον εγωισμό μας και αφαιθούμε με πίστη και εμπιστοσύνη στα χέρια Του, θα δούμε να επιτελούνται θαύματα ακόμα και στους δύσκολους καιρούς μας. Να είστε καλά. Ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Δεν θα ήθελα βέβαια να μπω σε λεπτομέρειες για να προστατεύσω το παιδί μου, γιατί αφορούσε τη ζωή του και το μέλλον του. Έτρεχα για μήνες για αυτή την υπόθεση, όμως οι πιθανότητες για τη λύση αυτού του προβλήματος ήταν μηδαμινές και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Τότε μίλησα με μια φίλη μου και μου είπε για τα θαύματα του Αγίου Παταπίου και πως αν του ζητήσω τη βοήθειά του, με πίστη βέβαια στο Θεό και στον Άγιο, θα μου έλυνε αυτό το πρόβλημα. Έτσι κι εγώ δεν έχασα την ευκαιρία, ας πούμε, αυτή. Και λέω στον άντρα μου και στο παιδί μου, δεν πάμε μια βόλτα μέχρι τον Άγιο Πατάπιο. Φτάσαμε. Με πολύ πίστη και δάκρυα. Πέσαμε στο λείψανό του, προσευχηθήκαμε. Και λέω στο μικρό μου, παρακάλεσε τον Άγιο να σου λύσει το πρόβλημά σου και αυτό θα σε ακούσει και θα το τακτοποιήσει το θέμα σου. Μη φοβάσαι, του λέω. Και όλα αυτά τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν προσευχηθήκαμε με όλη μας την καρδιά, αλλά και με πολύ πίστη πάνω στο λείψανό του και πραγματικά μετά από 10 μέρες το πρόβλημά μας λύθηκε με τις προσευχές και με τις πρεσβείες του Αγίου Παταπίου και με τη βοήθεια του Θεού μπορέσαμε και τακτοποιήσαμε το θέμα του παιδιού. Έφτιαξε ένα καφέδες εδώ μέσα. Έκανε κρύο, γιατί συνήθως είναι 8 Δεκεμβρίου και έβρεχε κιόλας. Και μια κυριούλα μου λέει, μπορώ να καθίσω εδώ μέσα. Κάθισε, της λέω. Και ήρθε η κόρη της, η οποία ήταν γύρω στα 35. Και κάθε λίγο και λιγάκι έλεγε τη κοπελιά: πήγε, έλα μέσα γιατί κρυώνεις, έλα μέσα γιατί κρυώνεις. Αυτή εκνευρίστηκε. Τη λέω: αφήστε τη, γιατί συνέχεια, δηλαδή τι μωρό είναι. Που λέει:
Έχουμε το σπίτι στα Λουτρά της ωραίας Ελένης. Και ξαφνικά λέει, ένιωσε η κόρη μου αδιαθεσία. Και πήγα στο γιατρό και τους είπαν ότι δεν έχει πολύ ζωή. Είναι το πολύ σε 2 μήνες, λέει, 3, θα πεθάνει. Τι είχε? Φύγανε, η καρκίνο. Φύγανε, τα μαζέψαμε, λέει, από το εξοχικό, σιγά εμείς, μέναμε εκεί, λέει. Και είδε, πάτησε το για να βοηθήσω. Τον βλέπει η κοπελιά του στον Άγιο και του λέει, μη φοβάσαι, και τα παιδιά σου θα βοηθήσω και εσένα θα σε βοηθήσω. Και όταν είδε, ήρθε και πήγε μέσα, ήταν ο Άγιος. Όπως τον είδε ακριβώς. Και έγινε καλά. Πήγε μετά οι επαναληπτικές, δηλαδή συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, μία κυρία ήρθε με πολύ χιόνι, πάνε τώρα 6-10 χρόνια. Πάρα πολύ χιόνι. Της λέω, κυρία μου, πού έρχεστε? Α, λέει, έχω τάμα και έρχομαι κάθε χρόνο στον Άγιο, γιατί ο Άγιος μου έκανε καλά. Τι σας έκανε? Μου έκανε, λέει, μια φορά είδα ότι ήμουν στους αγρούς και μάζευα χόρτα. Και βλέπω ένα γεράκο, λέει, που μου είπε, θα γίνεις καλά και να έρθεις στο σπίτι μου να προσκυνήσεις. Μικρός όμως, λέει, και του είπα, μα εγώ δεν είμαι άρρωστη. Δεν της απήντησε, εξαφανίστηκε στον ύπνο της, τα έβλεπε. Αυτή όμως, μετά από, δεν ξέρω, κάποιο χρονικό διάστημα, ένιωσε ότι πονάει το χέρι της. Το χέρι μου, πήγε στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο, δεν θυμάμαι πώς το λέμε, το μεγάλο νοσοκομείο, και ούτε λίγο ούτε πολύ, της είπαν ότι πρέπει να δισκόψουν το χέρι, γιατί είχε καρκίνο. Και εκείνη την ώρα θυμήθηκε το όνειρο. Τώρα πού είναι ο... Α, και τον ρώτησε. Και ποιος είσαι εσύ, πού είναι το σπίτι σου να προσκυνήσω πάνω από το Λουτράκι, της είπε. Λοιπόν, φεύγει και πάει και βρίσκει μια ενορία. Μάλλον της το είπε ο Άγιος Πατάπιος, γιατί πήγε σε ιερέα. Σε μία ενορία εκεί, στη Θεσσαλονίκη, και λέει, πού είναι πάνω από το Λουτράκι, της είπαν. Α, λέει, μου το είπε αυτό. Λοιπόν, και ήρθε εδώ πέρα, και της είπε και το άλλο, ότι θα έρθεις στο σπίτι μου να προσκυνήσεις και θα πας να προσκυνήσεις και την Παναγία τη Μαλεβή. Και έτσι, λέει, όταν πρώτο ήρθα, πήγα στη Μαλεβή. Το χέρι μου, λέει, δεν σηκωνότανε να κάνω ούτε το σταυρό μου. Η εγχείρηση έγινε μέσα στη λειτουργία. Ένιωσα ότι μου διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα και το χέρι μου έφυγε από εκεί και πήγε στην πάνω. Και από τότε, λέει, έρχομαι πάντα, προσκυνώ τον Άγιο και την Παναγία τη Μαλεβή. Η κοπέλα αυτή ερχόταν? Ήταν η ηθοποιός. Και μάλιστα δεν μου διαφεύγει το όνομά της, δεν ξέρω. Και ήταν ο άνδρας που σε απελπίστηκε για δεύτερο θάνατος. Και τιμο θάνατος. Ναι, και στο τέλος της είπαν οι γιατροί ότι είναι καλά, λέει, δεν το πιστεύουμε εμείς. Δεν το πιστεύουμε ότι είχε καρκίνο. Λέει, ποιος το είπε? Πάει αυτό. Ένας φοιτητής στη Σουηδία. Αυτό πρέπει να είναι βασικό. Ξαφνικά τον πόνο για το κεφάλι του και πήγε στο... δεν είναι εκεί, κυρία. Είναι από εκεί. Πήγε στο γιατρό και βρήκανε όγκυο, λέει, δεν έχει ζωή πάνω από 3 μήνες. Βλέπει τον Άγιο, βλέπει τον ύπνο του, ένα
παππού, μαύρο φορεμένο, και του λέει, τι σου είπαν, ότι θα μείνεις, ότι θα είσαι τρεις μήνες, θα πεθάνεις. Θα γίνεις καλά, μη φοβάσαι, του λένε. Λοιπόν, και ποιος είσαι εσύ, του λέει. Εγώ, του λέει, είμαι ο Άγιος Πατάπιος από την Ελλάδα. Ο φοιτητής ή γενέσιμ φοιτητή, Έλληνα. Τρέχει την άλλη μέρα, τον ειδοποιούν να πάει να τον βρει. Και του λέει, είδα στο νερό μου το και το, και μου είπε ένας, ο Πατράπιος, όχι Πατράπιος, καλημέρα. Όχι ο Πατράπιος, του λέει, ο Πατράπιος, και τι σου είπε, ότι θα γίνω καλά. Ο φοιτητής, αυτός ο Έλληνας, ήταν από την Κόρινθο. Όταν πήγε ο Σουηδός να κάνει επαναληπτικές εξετάσεις, δεν είχε τίποτα. Και ήρθε εδώ με τον φοιτητή να προσκυνήσουν τον Άγιο. Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω, βασικό πάλι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτός όμως όταν έφευγε με άδεια, ο γιος του τον ευλαβήτω το Ανάγιο. Και τον έφερνε να προσκυνήσει τον Άγιο πριν φύγει για το σπίτι του. Λοιπόν, έπαθε εγκεφαλικό και είπε, ναι, τον πήγαν λέει εκεί στο νοσοκομείο του Κορυδαλού, δεν περπατούσε. Λοιπόν, και όταν έφτασε ο καιρός, και δεν μιλούσε κιόλας, δεν μιλούσε. Και όταν έφτασε για να, ο καιρός για να βγει με άδεια, πήγε ο γιος του να τον πάρει. Τότε, από τον Κορυδαλό, λέει, το ταξί, του ζήτησε 18.000 δραχμές. Ήταν οι δραχμές. Με την προϋπόθεση, εφόσον θα τον ανέβαζαν με αναπηρική καρέκλα, να τον ανεβάσει μαζί με τον ταξιτζή ο γιος του. Λοιπόν, όταν έφτασαν στο πάρκινγκ κάτω, το μεγάλο, βγάζει την ανεπαιδική καρέκλα και πήγε να τον πιάσουν, λέει αφήστε με. Τους έκανε νόημα και ανέβηκε όλα τα σκαλιά. Όλα τα... Εγώ τόσο πολύ, μου το έλεγε ο άνθρωπος και έκλαιγε, και πήγα μέσα στην αδερφή και της λέω, γιατί δεν το γράφετε καλά τα θαύματα. Πώς βιβλία λέει να γράψουμε. Είναι άπειρα. Επίσης, κάποια φορά είχα έναν κακό λογισμό. Συμβαίνει στους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό είναι το ξενοδοχείο που λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, ανέβηκα τα σκαλιά εδώ που φτιάχνουν καφέ και μόλις μπήκα μέσα, λέω τι έγινε, εδώ πέρα έχουν ρίξει κολόνια. Πήγα κοντά, στο μισό μέτρο τώρα έτσι, σαν από εδώ εκεί. Τι μυρίζει έτσι, λέω, τι μυρίζει έτσι. Έβγαινα έξω, τίποτα, ούτε λουλούδια υπήρχαν, τίποτα. Το καταλάβαινα όμως, μετά το κατάλαβα. Λέω, ο Άγιος θέλει να μου δείξει να προσέξω. Λοιπόν, επίσης μία κυρία η οποία νύφηκε σε 8 χρόνια δεν είχε παιδιά. Και ήρθε και μου λέει, αυτά τα καλτσάκια είναι για μωρά, έτσι δεν είναι? Λέω, ναι. Εγώ μου λέει, η νύφη μου δεν κάνει παιδιά, αλλά εγώ θα τα πάρω. Και ο Άγιος να βάλει το χέρι του. Παρακαλώ, ήρθε τον άλλο χρόνο και μου το θύμισε. Έμεινε έγκυος. Ναι. Τώρα για αρρώστιες δεν θυμάμαι. Πολλά, πολλά. Πάρα πολλά. Ένας είχε, πώς το λένε, ψωρίαση, ο οποίος είναι από τη Ρωσία, έρχεται πάντα. Ο οποίος έγινε καλά, και που δύσκολα φεύγει η ψωρίαση,
Λοιπόν, έγινε καλά και έρχεται πάντα και βλαβείτε τον Άγιο πολύ, προσεύχεται. Μια φορά, εγώ όταν ερχόμουν, συναντούσα ένα μοναχό, τον Χαράλαμπο, τον άντρα μου. Του λέω μια μέρα, έλα μωρέ, του λέω, τον έχω συναντήσει τον παππού. Δεν το δουλεύουμε να τον πάρουμε. Μοναχός ασκητής, τέτοια φυσιογνωμία είχε, ασκητική. Και κατέβαζα το παράθυρο και του λέω, γέροντα, την ευχή σας, σας πάρουμε. Όχι, μου λέει, με σταύρωσε και έφυγε. Δύο-τρεις τον είχαν δει. Ενώ εκεί πήρα τη στροφή και κοίταξα, το μοναχό δεν τον είδα. Καθόλου. Λοιπόν, καρκινοπαθείς πάρα πολλούς. Κάνει καλά. Μία κοπέλα ήταν, εγώ έχω περάσει καρκίνο του μαστού. Μα του στέλνει ο Άγιος, έρχονται εκεί. Και είναι σε απελπιστική κατάσταση. Δεν θυμάμαι μια κοπέλα η οποία μου λέει, είμαι έτοιμη να αυτοκτονήσω. Τι λες μωρά παιδί μου, λέω, αυτό είναι γρήπα, γρήπη. Τι φοβάσαι. Και έρχεται τώρα και μου το θυμίζει. Είναι καλά εδώ κορίτσι. Θέλω να σας πω για ένα μεγάλο θαύμα που ζήσαμε από τον Άγιο Πατάπιο και το οφείλουμε πάρα πολλά. Ναι, η ιστορία αυτή είναι 2 χρόνια πριν, με ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε στον αδερφό μου. Μια μέρα βγήκε βόλτα με τους φίλους του, όπως συνήθιζε. Και εκεί που καθόταν, δεν ξέρω τι έγινε και τον έπιασε πόνο στην πλάτη, στο στήθος και στο αριστερό χέρι. Οι φίλοι του προσπάθησαν να το συνεφέρουν, αλλά η κατάσταση γινόταν όλο και χειρότερα. Ώσπου τελικά έπεσε σε κόμμα και τον πήγαμε επιγόντως στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προσπάθησαν να το συνεφέρουν και μας είπαν ότι αυτό που του συνέβη ήταν από έντονα στεναχώρια. Η κατάστασή του ήταν πολύ δύσκολη και ήρθαμε σε απόγνωση, οικογενειακώς όλοι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Τότε σκέφτηκα να κάνω μία προσευχή στον Άγιο, στον Άγιο Πατάπιο. Τον επικαλέστηκα έντονα και έκανα ένα τάμα να πάω γονατιστή μέχρι τη σπηλιά του. Όλη η οικογένεια προσευχηθήκαμε στον Άγιο να κάνει καλά τον αδερφό μου. Και ο Άγιος μας βοήθησε. Ενώ οι γιατροί μας είπαν ότι η υγεία του είναι πολύ ευαίσθητη και ότι θα χρειαζόταν εγχείρηση, έπρεπε να προσέξει να μην ξαναστεναχωρηθεί. Τουλάχιστον μέχρι να γίνει εγχείρηση. Τελικά, μετά από λίγες μέρες, παρόλο που βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, δεν έπαθε τίποτα. Ο Άγιος είχε κάνει το θαύμα του. Από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια και ο αδερφός μου δεν ξαναπαρουσίασε κανένα πρόβλημα, είναι γερός και δυνατός, σαν να μην του έχει συμβεί τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον Άγιο Πατάπιο για όλα. Διασκήσεως το κόσμο εξέλαμψας και δόξας της απαθίας της χάρισι παθήπι.